να στέλνει μηνύματα στο βαροφάκι μαζέψου λιγάκι ή η ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Βουλής, να λέει δεν θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι. Ή η Αυγή να στέλνει μηνύματα σε ολόκληρη την κυβέρνηση. Ότι δουλεύετε. Δουλέψτε. Να σας πω, πρώτα απ' όλα είναι απολύτως η δουλειά της Αυγής. Και εντάξει, υπάρχουν διάφοροι που λένε η Πράβδα και τα Ρέστα, αλλά είναι απολύτως η δουλειά της Αυγής να ελέγχει και το τι κάνει η κυβέρνηση και να εκφράζει και γνώμη. Και αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ουσία και με τον σκληρό πυρήνα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα, με επιμέρους τα οποία έχουν τη σημασία τους, διότι έχουν να κάνουν με το ύφος, ας πούμε. Είναι επιμέρους το αν ο Βαρουφάκης το έχει παρακάνει. Ναι, αυτά είναι μπουρδα. Αυτό δεν επηρεάζει. Είναι μπουρδα. Προφανώς. Τότε γιατί γράφετε. Προφανώς. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Δεν επηρεάζει τη διαπραγμάτευση αυτό. Αν γιατί για παράδειγμα ακούω ότι υπάρχει πρόβλημα και έξω με τον κύριο Βαρουφάκη. Η κριτική γίνεται για τον αριθμό των εμφανίσεων του. Να σας πω. Όχι για την ουσία της διαπραγμάτευσης. Μπορώ να επιμείνω. Έγραψε η Αυγή να σας πω. Παρακαλώ. Είναι άλλο πράγμα μία κριτική την οποία θα κάνει η Αυγή για το αν δίνει κάποιος υπουργός πολλές συνεντεύξεις ή αν το ύφος σε μια συνέντευξη μπορεί να αποξενώσει τους δημοσιογράφους κτλ. Ναι. Όταν λέω είναι μπούρδες, εννοώ ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Βαρουφάκη που έχει να κάνει με το πώς δίνεται, ας πούμε, και γι' αυτό τον λόγο ενοχλεί τους άλλους στο Eurogroup. Δεν είμαστε παιδάκια για να πιστεύουμε τέτοια. Γυμνός να πήγαινε στο Eurogroup, αν τους έλεγε αυτά που γουστάραν θα τον χειροκροτάγανε. Σωστό. Μην γελιόμαστε τώρα. Άρα... Σωστό. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Άρα η κριτική στο Βαρουφάκη ποια είναι, να σταματήσει τις πολλές συνεντεύξεις. Η κριτική την οποία έγραψε νομίζω ένας συνάδελφος δεν αφορούσε καν τον αριθμό των συνεντεύξεων. Αλλά είχε να κάνει με το ύφος του σε κάποια συνέντευξη το οποίο αποξένωνε και δημιουργούσε ένα κακό κλίμα. Μήπως ο Βαρουφάκης ενοχλεί εξαιτίας της υπερπροβολής του. Μήπως προκαλεί και εσωκομματικά ζητήματα όχι. σε σχέση με άλλους υπουργούς. Όχι, είναι αυτά που λέει, όχι πώς τα λέει.